Σε συνεγερμό, το κυβερνητικό επιτελείο ανάψει τη πρώτη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα με του εκπροσώπου τη Τρόικα, που μετατέθηκε για το απόγευμα. Η δυσκολία στην επίτευξη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών εντοπίζεται στο θέμα τη απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώ και η μεγάλη απόκληση από του στόχου του προπολογισμού. Η Μαρία Παπά έχει περισσότερε πληροφορίε. Μαρία, καλώ μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Με αναβολέ ξεκίνησε η επίσκεψη τη Τρόικα στην Αθήνα. Το ραντεβού των δανειστών με το Οικονομικό Επιτελείο, το οποίο είχε οριστεί για σήμερα στι 10 το πρωί, πάει για το απόγευμα. Όπως ξέρουμε, υπάρχει διάθεση για συμφωνία μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Πολλά ζητήματα όμως παραμένουν ανοιχτά. Χθες στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, όπως ακούσαμε, κατέληξαν να μειωθεί το χαράκι 10-15%. Οι απώλειες που θα δημιουργηθούν ανέρχονται περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το Οικονομικό Επιτελείο θα παρουσιάσει στην Τρόικα ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα, πώς δηλαδή θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, και το θέμα είναι τώρα εάν θα συμφωνήσει η Τρόικα. Ένα άλλο θέμα που καθυστέρει τις διαπραγματεύσεις είναι η κινητικότητα στο δημόσιο, όπως είπαμε, και το δημοσιονομικό κενό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπολογίζεται πως θα δημιουργηθεί τη διετία 2013-2014, και από πού θα βρεθεί αυτό το ποσό, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Βεβαίως, Μαρία, πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί μπορεί να συμφώνησαν στον ενιαίο φόρο ακινήτων, αλλά πρέπει να συμφωνήσει και η Τρόικα. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να ανάψει το πράσινο φως. Μαρία Παπά, σε ευχαριστώ πολύ.